Ξύπνησε ένα βράδυ η γη της Θεσσαλίας. Την ένιωσε να κινείται. Να σαλεύουν οι φλέβες της με το διάφανο αίμα χιλιατρίδων. Τα δάχτυλά της ήταν οι κορυφογραμμές. Σουβλερά και ροζιασμένα. Με πόρους αναρρύθμιτους και ρόζους απάνθρωπους. Φορούσε άρματα από σύννεφα. Λες κι είχε πάρει προσφορά από σεβάσιμους γέροντες. Λες κι είχε μάστορα στρανός πλέξει τις γενιάδες τους με τα ελάτια των κορφών για να μπεργελάσει κάθε εχθρού τον πόλο. Ο θρόνος της ήταν η πλάκα του τάφου. Το βλέμμα της του καντιλιού η σπίθα. Η μνή της του νεογέννητου το κλάμα. Κρατούσε στο χέρι τον αργαλιό και το δέντρο, το θαμμένο κόκαλο και τη θράκα της πυροστιάς. Πήρε μια ανάσα και κάθε σπυρή καλαμπόκι άφησε στις αποθήκες. Πήρε μια δεύτερη ανάσα και άνοιξαν όλα τα βάραθρα και οι σπηλιές. Και έπεσε φως τους αιώνιους ίσκιους. Πήρε μια τρίτη ανάσα. Και γύρισαν πλευρό οι νεκροί μαζί με τους ζωντανούς. Ένα θρόισμα συντεταγμένο μες στη νύχτα. Τα βοσκοτόπια πρέπει να τα σκουπίσουν προσεκτικά.
αφού πρώτα θα περάσουμε τσουγκράνες και ύστερα από τα χέρια. Έρχεται η σειρά τεσσάρων νεαρών από το χωριό. Αυτοί έχουν προσφερθεί από μόνοι τους να ντυθούν με άχυρα και να σταθούν στα προσκοτόπια. Η μέρα της δόξας των αχυροντημένων είναι πάντοτε συνεφιασμένη. Οι φροντές που σύγουν τους ουρανούς διώχνουν τα τσοπανό στη γραμματιά. Οι θρόνοι των υφών πυκνώνουν σαν τις ρητίδες των αιωνόβων. Σκλαίνουν σαν τα μέλη των φρεσκοσκοτωμένων και αδράχνουν τους νεαρούς από τα μαλλιά. Σαν γίνει αυτό, οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού τρέχουν γρήγορα και χώνονται στις στάνες τους για να μην ακούν και να μην βλέπουν. Σαν πέσει νύχτα, οι μόνοι που σε μητάνε είναι οι αριστερόχειρες, οι ελαφροί του χωριού, οι οποίοι, κρατώντας φανάρι στο δεξί και γλίτσα στο αριστερό, περιπλανούνται φοβισμένοι και ξυπόλοιποι στα μοσκοτόπια. Το κάθε βήμα τους είναι βαρύ και καταλείπει με κόπο την υγρή αγκαλιά του χώματος. Τι κι αν δεν έχει βρέξει για εβδομάδες. Το χώμα είναι λασπωμένο, καλοθρεμένο και κολλάει. Τα σκυλιά και τα γουρούνια τους ακολουθούν για μέρες με βλέμμα πεινασμένο, λύφοντας πότε-πότε τα καλάμια τους. Σε πόλοιποι θα κατέβουν στα χυμαδιά και θα πατούν στον κάμπο μέχρι η πρωτοχρονιάτικη φωτιά να τους εξαγνίσει. Επιστρέφοντας τα πνεύματα των αχυρανθρώπων, αυτό που είναι δικαιωματικά δικό τους. Και έτσι κάθε καλοκαίρι τα μοσκοτόπια στο στεφάνι είναι γόνιμα όπως πάντα. Και το χωριό ευημερεί και ο πληθυσμός του αυξάνεται. Κι όλοι τιμούν τα άταρφα πνεύματα που κάποτε περιφέρονται στις λάκες του οροπεδίου, αγγίζοντας μια χειρένια δάχτυλα τα λιανοπέδια. Περνάμε.
Μα τη νύχτα κανείς δεν τολμά να πει στο θάλασσο. Γιατί θυμούνται περισσότεροι τη γεροπαπαδιά που είχε αλαφρό κεφάλι. Και το 82 γλίστρησε λεπτή σαν καρφίτσα από το παραθύρι της εκκλησίας και πήρε το παλιό μονοπάτι για το δάσος. Στάθηκε έξω από το τελευταίο σπίτι του χωριού και ξύπνησε τους κοιμισμένους με τις φωνές της. Ήθελε, λέει, να τις κουβαλήσουν πετσέτες και το βαφτιστικό της σταυρό μέχρι την πηγή της Αντάρας, τη βρίσκει στην καρδιά του δάσους. Πήγαινε να πληθεί τους. Σαγίταξαν αυτοί και την είδαν με το πανιασμένο μούτρο της κολλημένο στο τζάμι τους, σκιάχτηκαν. Γιατί ήταν σαν το νεκρό που δεν βρίσκει ησυχία μακριά από τους ζωντανούς φίλους του. Ούτε που της αποκρίθηκε. Και συμφώνησαν να μην πάει κανείς μαζί της στο δάσος. Κανείς δεν τόλμησε να της κουβαλήσει τίποτα κατά το φεδρό. Και έπειτα από λίγο, η παπαδιά κίνησε μόνη για το δάσος. Και έσυγε πίσω της κάτι βαρύ, που έκανε το έδαφος να βουκάει, όπως όταν περνάει άμαξ με τα κακά μαντάρτα. Την άλλη μέρα το πρωί, λούφαξαν όλοι οι κοριανοί μέσα στα σπίτια τους, γιατί είδαν τι ίχνος είχε αφήσει στο μονοπάτι αυτό που έσαιρνε πίσω της η παπαδιά. Το απόγευμα όμως, κίνησε όλο το χωριό να πάει, πλησωσμένο με βελέτες και φανάρια. Μόνο τη βρύση βρήκα να στέκει όπως πάνω το ξύλι. Εκρασμένη ακούγα στο βαθύ της μέρα. Όλοι μπορούσαν να τη δουν. Το χέρι δεν είχε μπορέσει ποτέ να την αγγίξει. Αυτή την κούπα ο θρύλος λέει πως την είχε αφήσει στη βρύση ένας καβαλάρης από την Άρτα που 2 αιώνες πριν κάλπαζε για το σπίτι με τους μανδραχώρες στο γλάσι. Είχε σταθεί λοιπόν στην κρίση για να ξεδιψάσει και της γύρεψε την καλή τύχη, υποσχόμενος πως αν γύριζε ζωντανός, θα της αφιέρωνε την ασημένια κούπα του. Που όποιος έπινε από αυτήν, δεν λογάριαζε τα επόμενα 100 χρόνια, ήταν σαν να μην υπήρχε. Η βρύση δεν είπε τίποτα. Αλλά το νερό γαργάρωσε και ο καβαλάρης επέστρεψε τριαμβευτής από το γλάσιο. Και αφιέρωσε την ασημένια κούπα του στη βρύση της Αντάρας. Από τότε λένε πως όποιος πίνει λίγο από το νερό της βρύσης παίρνει και μερική από τη μαγεία της κούπας. Όχι όσο παλαιότερα, αλλά αρκετή για να κρατήσει μακριά τα γερατιά για 1 ή 2 δεκαετίες ακόμα. Γύρω παπαδιά δεν ξαναφάνηκε στο χωριό. Λένε όμως πως από την επόμενη χρονιά άρχισε να μένει στο σπίτι του παπά ένα μικρό κορίτσι με βρεγμένα μαλλιά και μανίκια. Κανένας δεν το είδε ποτέ στεγνό. Το κορίτσι το βάφτισαν μεγάλο και έχουν ακόμη να το λένε πως δεν κόλλαγε πάνω το σταυρός. Όσο και αν προσπάθησε η νονά, γλιστρούσα από το λαιμό του. Είχα ένα δε το σκαλίζα κι αυτά
Στα μονοπάτια του δάσους ανάμεσα στη βλάχα και τον αριδοχώρη Τρικάλων, λένε πως καμιά φορά τη νύχτα βγαίνει ένας γέρος που σκάβει με ένα μαύρο χτιάρι τόσο αποκουριστικό που μοιάζει με αυτό που θάβουν οι γονείς στα παιδιά τους. Τον γέροντα αυτό το τρέμουν οι διαβάτες και μοιάζουν νεύτης μες στα πουρνάρια με τον δούλο. Γιατί λένε πως είναι αυτός που σκοτώνει κάθε μέρα τον ήλιο και τον θάβει βαθιά μέσα στο χώμα, κάτω από το δάσος, καρφώνοντάς το πάνω σε ένα ανάποδο κορμό, ένα δεντρί που φτάνει μέχρι τα πέρα δώματα του κάτω κόσμου. Πάνω σε αυτό τον κορμό λένε πως είναι καρφωμένοι όλοι οι ήλιοι που έχουν περάσει ποτέ. Από τον χθεσινό ως τον πρώτο ήλιο που έφυγε ποτέ. Ο γέροντας αυτός είναι ο πατέρας του φεγγαριού και κάποτε ζούσε σε μια καλύβα, βαθιά μέσα στο χώμα, κάτω από το δάσος, πέρα ακόμη για τον Άδη. Ήταν κυνηγός τρακουστός σε θεούς και ανθρώπους. Κάποτε, όταν ο κόσμος ήταν ακόμη νέος, όταν είχε πρωτοφανεί ο ήλιος, ο γέρος βγήκε από την καλύβα. Είδε το άστρο της ημέρας που επισκίασε το δικό του παιδί και χολώθηκε. Ξαμόλυσε εναντίον του την κουκουβάγια και τη γάτα, τα ζώα που είχε πλάσει από τα σκλάχνα της νύχτας και εκείνος τα ακολούθησε με βήματα χύπαρο στην επιφάνεια της γης. Τον ήλιο με τον ήλιο, μέχρι που τον πρόλαβαν κάπου μακριά στη δύση. Εκεί τον σκότωσε. Σαν πήγε όμως ο γέρος να γυρίσει στην καλύβα του, είδε πως τώρα είχε κλείσει πια η στράτα που έδιναζε πέρα από τον κάτω κόσμο. Και στη θέση της υπήρχε τώρα το ανάποδο δέντρο, με έναν κορμό δίχως πια σήμερα, που έπρεπε να τον κατέβει αν ήθελε να φτάσει στο σπιτικό του. Πήρε λοιπόν και κάθισε πάνω στον κορμό το κουφάρι του πρώτου ήλιου, να το έχει για σκαλί. Κι έτσι και από τότε σκοτώνει κάθε μέρα και από έναν ήλιο και τον καρφώνει πάνω στο ανάποδο δέντρο, μήπως και μπορέσει κάποτε να γυρίσει στο σπιτικό του. Οι παλιοί λένε πως τότε είναι που ο κόσμος θα ξαναγίνει νέος, γιατί η μέρα θα χαθεί για πάντα. Thank you.
Η διάδα που βρίσκεται μεταξύ Πρικάλεν και Καρδίτσας είναι διάσπαρτη με καραντουνοχώρια, τα οποία θεωρούν το βάλτο εχθρό, το έλος νέμες και την ομίχλη μάστεγα. Οι λάκες έχουν βασωθεί και οι ελάχιστες λίμνες που έχουν απομείνει καθρεφτίζουν το φως του ήλιου μόνο μία φορά κάθε χρόνο. Μόνο τον αυτό πέσει πάνω στο σταυρό των Θεοφανίων, λίγο πριν βουτήξει ο νεαρός για να τον ανασύρει. Μέσα στα θολά νερά, ο κολυμπητής δεν ρίχνει ούτε ένα βλέμμα, ούτε που προσέχει τα χνάρια στον πυθμένα. Πατημασιές που ανανεώνονται κάθε βράδυ, αποκαλύπτοντας τα μονοπάτια της κυράς της Καταχνιάς. Χνάρια που οδηγούν τα ψάρια μακριά από τα δίχτυα και τα γκίστρια των ψαράδων. Δεν ήταν πάντα έτσι. Πριν την άσφαλτο και τον ηλεκτρισμό, οι κάτοικοι του τεράστιου βάλτου εκτιμούσαν την υγρασία και έχτιζαν κάθε σπίτι με πλήθους ευγενικά παραχωρημένους από τα σπήλαια της κυράς της Καταχνιάς. Αντιμάχονταν την επέλαση του ήλιου. Έκρυβαν τα ζωντανά τους στα βαθύτερα κανάλια, εκεί που η μέρα δεν κοιτάζει ποτέ. Και βλογούσαν με τα λέπια των χεριών τους τα λιθάρια με τις ιχθυόμορφες γραφές. Τύχαινε καμιά φορά και χάνονταν διαβάτες που ταξίδευαν το βράδυ. Και οι γριές του Πρικάλων μουρμούριζαν για την καλή τύχη που εξαργύρωναν. Την ώρα που έσπρωχναν μέσα στο βούρκο τα μέλη των άτυχων περαστικών. Ένα από τα χωριά του Βάλτου ήταν το Ζαμάλι, κοντά στη σημερινή Μαγούλα. Εκεί δεν άφηναν το καλαμπόκι να κυτρινήσει. Άπαξ και έβγαινε η ρόγα, το έκοβαν και το καψάλιζαν με κάρβουνο που είχε τυφλώσει παπά. Και έπειτα έδιναν τα καλαμπόκια με ρουχαλάκια που ήταν και εντυμένα από τις ανάσες της ομίχλης. Και μετά τα βάζανε να περπατήσουν τις όχθες της λίμνης, όταν δεν έφεγε το φεγγάρι. Αν περπατούσαν στραβά, σαν τα καβούρια, τότε η κυρά ήταν ευχαριστημένη και έμενε μέσα στα υγρά δωματά της, προσφέροντας πλούσια ψαριά όλο τον χρόνο, με μόνο αντάλλαγμα να διαβάτε τον Οκτώβρη. Αν πάλι τα ντυμένα καλαμπόκια περπατούσαν με ανθρώπινο βήμα, σαν να ήταν γυρνευγέντα μουσια, τότε η κυρά έβγαινε από τις ομίλες και κοιτούσε το χωριό από κοντά. Και αλίμονο στο σπίτι που θα έπεφτε ο ίσιος της. Οι κάτοικοί του θα έπιαναν στα δίχτυα τους μονάχα λάσπη και χτυχιό. Οι βάρκες θα χάνονται μονάχες μες στην ομίχλη και αυτοί θα αργοσάπιζαν και τα λέπια τους θα γύρναγαν σαν νύχια προς τον ουρανό. Όταν προσέγγισαν τον Βάλτο, οι καινούργοι κάτοικοι βρήκαν στον πυθμένα μια πόρτα πέτρινη. Προσπάθησαν για μέρες να την ανοίξουν, δίχως αποτέλεσμα. Μήτε σφυρί, μήτε λωστάρι μπορούσαν να την αγγίξουν. Και έτσι αφού είδαν και απόϊδα, έριξαν πάνω τους χώμα και ασβέστη και έφτιασαν εκεί το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Μα ακόμα και σήμερα ο κόσμος το αποφεύγει τις αφέγγαρες νύχτες. Γιατί από τη μεριά του λένε πως ακούγονται οι μεντεσέντες της κυράς της Καταχνιάς. Thank you.
το τι ουρά της στα κοτέτσια, διαλέγοντας τις πιο τροφαντές γλώσσες. Και ο Λιμερής την έβλεπες μονάχα σαν ένα κόκκινο σύννεφο που κοροϊδευτικά πετούσε ανάμεσα στα παράθυρα και τις καμινάδες, να τσιγλάει τους βελαστινιώτες με τα πειράγματά της και να γεμίζει τις μπουγάδες με καθαρσίες. Ξεσηκώθηκε το χωριό. Μπουμπούνισαν οι σόμπες με ξύλα και πήραν οι νέοι κρύες αλυσίδες στο χωριό. Δίχως τύχη όμως. Μήτε ο καπνός που είχε φουντώσει με άνθιστο αθόκο, μήτε και η απειλή του κρυοσίδερου κατάφεραν να σκοτήσουν το γέρο ζώο. Ήταν μεγάλη αυτή η αλήθεια. Η μεγαλύτερη που είχαν δει μέχρι τότε οι χωριανοί. Και ήταν παμπώνυρη. Είχε για πατεράδες της τον απριλιάτικο ήλιο, που είναι ο πιο οξύθυμος και πονηρός από όλους. Και το ρίγα της σκέψης, που είναι ο αέρας που ανακατεύει τα κεφάλια των ανθρώπων και σχηματίζει τη λαλιά. Και είχε για μάνα της μία αρχόντισσα του άλλου κόσμου, που όταν την πρωτοείδαν οι πατεράδες της Αλευκούς, χάθηκαν από τον κόσμο των ανθρώπων για ένα μήνα. Ήταν ο μήνας εκείνος μαύρος, σαν νύχτα αφέταλη. Ήταν και η σιωπή των ανθρώπων ακόμη πιο μαύρη και πηχτή. Γιατί κανένας δεν μπορούσε να βγάλει μιλιά δίχως το φύσιμο του ρίγα της σκέψης. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, το 1801, 10 νοματέοι βελεστινιώτες πήραν τον δρόμο για τη σπηλιά του φαναριού, που στέκει σαν αγκαθιά θεόρατη στην απλουσία του κάμπου. Αφού έφτασαν λοιπόν εκεί, και αφού ο καθένας τους άφησε δυο πρόβατα ματωμένα και αφημένα στα βροπά, μαζί με τη θύμηση ενός νεκρού συγγενή, πήραν ορμήνια για τη γριά αλλού. Σαν γύρισαν το βράδυ στο χωριό, πρόσταξαν όλοι οι άντρες να μπουν στους αχυρώνες και να κλείσουν όλες τις χαραμάδες με σκληρό σίδερο, αλάτι και τα ποδάρια από τις κότες που είχε φάει πρωτύτερα η Αλυκού. Μονάχα μια αρρωγμή να κλείσουν, ούτε ένα δάχτυλο σε πλάτος. Και εκεί από πίσω της, ο γυραιότερος του χωριού, να κρατάει το στρογγυλό κεφάλι του κλειδιού της εκκλησίας. Όσο οι άντρες παραφύλαγαν, οι γυναίκες βγήκαν με τα δικράνια και τις τσουγκράνες, με τα μαλλιά λιτά και τα λόγια της μαγκανίας στο στόμα και πρόκυξαν κάθε κοτέτσι, κάθε στενό και κάθε ουράνιο μονοπάτι που υψώνεται πάνω από το χωριό. Γιατί βλέπετε, σαν πέσει νύχτα, οι μάγισσες της Θεσσαλίας δεν ξεχωρίζουν κομμάτινη στράτα από αέρημη. Και όσο εύκολα πατάνε τα πόδια τους στο χώμα, άλλο τόσο εύκολα πατάνε και στις ρηπές του αέρα. Δεν άντεξε λοιπόν η γριά λεπού των γυναικών το πρόγγυμα και όρμησε μέσα από τη χαραμάδα που την περίμενε της εκκλησίας στο κλειδί. Η λεπού πέρασε μέσα από το κλειδί. Μα δεν βγήκε από την άλλη, γιατί πήγε στα μέρη εκείνα που ο κόσμος περιμένει την καμπάνα για να τον καλέσει πίσω στη ζωή. Καμπάνα που μόνο στο νεκροταφείο μπορεί να έχεις. Και τότε μόνο από χέρι μάγισσας διπλωμένης. Στην ανατολική πλευρά του απέραντου Θεσσαλικού κάτου υψώνεται σαν τείχος κάστρου ένα μισοστέφανο από βουνά που ξεκινάει από τις νότιες υπόρειες του Ολύβου και καταλήγει στο Πύργο. Λένε πως τα δρακοχώρια
Οι οικισμοί αυτών των χωριών χτίστηκαν πάνω στα μάτια του Ερπετού, που κοίταται στον τόπο αιώνες τώρα. Το είχαν ημερώσει πολύ, το κοίμησαν και έθαψαν ζωντανό το κορμί του μέσα στη γη. Κάποια όμως από τα πολλά κομμάτια έμειναν στην επιφάνεια. Και εκεί πάνω οι Θεσσαλοί στήβαξαν πέτρες και ξύλα πελεκημένα από τις γύρω κοιλάδες και έφτιαξαν σπίτια αγέροντα. Θαρείς μικρογραφίες των περήφανων κορυφών. Παγωμάρες, όπως τις αποκαλούν στις ανατολικές πλαγιές του πλοίου. Τότε είναι, λοιπόν, που τα παιδιά πέσουν πάνω στην Κουρελού, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά του τζεκού, και οι μεγάλοι πηγαίνουν στο δάσος, σε μεγάλες ομάδες, τουλάχιστον 15 σε κάθε μία, για να βρουν ξύλα για τη φωτιά και κυνήγια για το τσουκάλι. Την πρώτη παγωμάρα, όμως, είναι που χάνεται και μια κοπέλα από την Τζαγκαράδα. Στα δάση της Μαγνησίας κυκλοφορεί ο Βελκέρας, ο κύριος της παγωμένης ανάσας. Είναι αυτός που φέρνει τον παγετό. Τον κυνηγούν οι γυναίκες, με ιερατικές βίτσες στα χέρια και μαξιλάρια δεμένα στην πλάτη τους για να φυλάγονται από την παγωμένη του ανάσα. Άμα τον βρουν, τον χτυπούν με τις βίτσες μέχρι να τους αποκαλύψει που έχει κρυμμένο το κοριτσόπουλο που έκλεψε την προηγούμενη μέρα από την Τζαγκαράδα. Έπειτα τον στέλνουν με κατάρα γραμμένο στο μέτωπο. Με το λύ να μην ξαναγυρίσει αν δεν πήγε τα καλά ο μπαρμπαχημόνας. Έπειτα πηγαίνουν όλες μαζί και ελευθερώνουν το κορίτσι από τα δεσμά του Βελκέρα. Και εκείνη διηγείται την εξής ιστορία για τον κύριο της παγωμένης ανάσας. Τα παλιά χρόνια, πριν φτάσει στην Τζαγκαράδα ο δρόμος από το Βόλο, ζούσαν στο πύλιο εκατοντάδες Βελκέρες, ολόκληρους λαός. Είχαν για κοπάδια τους τις κορυφές των βουνών. Και τα μεγάλα κύματα που έρχονται κατευθείαν από το πέλαγο με τα φθινοπορεινά γουρίνια. Και είχαν για κυνήγια τους τα χαμηλά σύννεφα. Και τα τόξευαν με τις μουσταπόδιχές τους, τα βάλαν σε γιγάντιες αρχιώνες. Έπειτα τα έρδερνα κρατούσαν το μαλλί για να φτιάχνουν τα ρούχα τους και πετούσαν το κρέας κάτω στα χωριά, όπου έπεφτε με τη μορφή χιονιού. Οι άνθρωποι το χαίρονταν, γιατί ήταν κρύα σιόλι. Και το έτρωγαν μέσα στη βαρύ χειμωνιά και χόρταναν, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά του τζαγιού και τη μυρωδιά του φρέσκου καλαμποκόψου. Μια κακή μέρα όμως, καθαρά Δευτέρα του 1846, ήρθε ένας τραγόπαπας από τον Βόλο και είδε τους τσαγκαριώτες να τρώνε κρέας ψητό, χιονιροδισμένο και λαχταριστό. Λίγο σε μέσα του, μα η πίστη του δεν
του επέτρεπε να δοκιμάσει το κρέας από τον ουρανό. Μέσα στη λεμαγεία, λοιπόν, που δεν μπορούσε να ικανοποιήσει, καταράστηκε τα βουνά και προσευχήθηκε στους αγγέλους να σκοτώσουν όλα τα σύννεφα και να μαγαρίσουν τη σάρκα τους, έτσι ώστε οι χωριάτες να μην μπορούν να τρώνε τέτοιους καταραμένους μεζέδες που δεν έχουν εκλογηθεί από το Ευαγγέλιο. Έτσι σκοτώθηκαν τα σύννεφα. Και τώρα στον ουρανό της Μαγνησίας κυκλοφορούν μονάχα νέφυρα χθυρά. Από αυτά που ρίχνουν ένα χιόνι σφιχτό που κρουσταλιάζει αμέσως. Χάθηκαν σιγά σιγά και οι βελικέρες. Και έμεινε μόνο ένας, ο γυραιότερος ανάμεσά τους. Ο κύριος της παγωμένης ανάσας. Μα κι αυτός είναι πια γεμάτος μίσος και δηλητήριο. Και αλίμονο σε αυτούς που θα τον πετύχουν δίχως την βίτσα των γυναικών στο δάσος. Γιατί τους γδέρνουν και τους κάνει ρούχα και χιόνι κακορίζεται. Στα δαρκοχώρια λένε πως η σωρή από κοκκινοπό χιόνι που φαίνονται καμιά φορά στα πυκνά μέρη του δάσους σημαδεύουν τα μέρη όπου ο βελκέρας έχει πετάξει το κρέας του θύματός του από την κορυφή των δέντρων. Δυσκολεύονται να σταθούν πάνω στη σικιά και τις τσουκνίδες. Νιώθουν σαν να κοιτάζουν το μέρος που θα τους θάψουν. Οι γυναίκες που όλο τον Απρίλιο ασχολούνται με τα σπαρτά, τις τελευταίες μέρες του είναι άφαντες. Αν κάποιος θέλει να τις δει, θα πρέπει να πάει σε 100 σπιτιού που να βλέπει στο απόσπιο χωράφι. Και εκεί, ανάμεσα στα άρρωστα ζωντανά που δεν βγήκαν για να βοσκήσουν, θα πρέπει να κοιτάξει από το παράθυρο προς το χωράφι, κρατώντας ένα σκουριασμένο καρφί δίπλα στο μάτι του, ελαφρά λυγισμένο για να σπάει τις γητιές. Τότε το βλέμμα του κατεβαίνει κάτω από το χωράφι, διαπερνά το χώμα και τις πέτρες, μέχρι που φτάνει στα σπλάχνα της γης. Εκεί όπου έχουν κατέβει οι γυναίκες, από μονοπάτι μυστικό για να εξασφαλίσουν την επόμενη σοδιά. Τα από κάτω χωράφια τρύπωσαν στα όνειρα των γυναικών αιώνες πριν. Τους έδειξαν τους θησαυρούς και τα κρίματα της γης και τους έμαθαν πώς να εξουσιάζουν τα πνεύματα που καβαλάνε τους υπόγειους δρόμους. Σε αντάλλαγμα εκείνους τους υποσχέθηκαν πως θα τα επισκέπτονται μια φορά το χρόνο, πως θα τα φροντίζουν και θα κοιμούνται μαζί τους και πως θα μένει μία από αυτές
για να τους κρατά συντροφιά όλη την υπόλοιπη χρονιά. Σε αντάλλαγμα, τα από κάτω χωράφια κάνουν τα κτήματα της επιφάνειας να προσφέρουν πλούσιους καρπούς, έτσι που η κοσιά του λιμού να μην αγγίζει το τόπο. Αν κάποιος άντρας από το σκύνθρο κοιτάξει με το σκουριασμένο καρφί και δει τα από κάτω χωράφια, μπορεί να θέλησε να πάρει να τα βρει για να προσφέρει κι αυτός λατρεία στα έφορα σπλάχνα της γης. Για να κατέβει λοιπόν εκεί, από όπου και δεν θα επιστρέψει ποτέ, θα πρέπει να προσφέρει τη μελιά του στη σκιά της σικιάς που φυλάει την ίσο. Γι' αυτό και λένε πως οι γυναίκες έριξαν χρόνια πριν ψόρκι στους άντρες για να ξεχνάνε την υπαρξία τους τον Απρίλιο. Τυχαίνει όμως καμιά φορά κάποιος να κοιτάξει το παράθυρο και να νοσταλγήσει την κυρία του. Τότε τα από κάτω χωράφια στέλνουν μία ίδια στην όψη και τη μιλιά με εκείνη, καμωμένη όμως από πέτρες και χώμα, και έτσι το ξεγελούν. Λένε οι γυναίκες πως αν η πλακώνα καστρωθεί, θα γεννήσει παιδί με άσπρα μάτια, που θα μεγαλώσει αφύσικα γρήγορα. Στον τρίτο χρόνο κιόλας θα πυρώσει στη φωτιά ένα τσεκούρι και θα κόψει τη σιχιά, κλείνοντας για πάντα τις γυναίκες στα από κάτω χωράφια. Τέτοιο παιδί δεν έχει γεννηθεί ακόμη, γιατί είναι στήρα τα χωμάτινα είδωλα των ζωντανών. Μα τα από κάτω χωράφια συνεχίζουν να στέλνουν τις ψεύτικες γυναίκες. Μήπως και μπορέσουν να κρατήσουν για πάντα κοντά τους τις αληθινές. Σαν τα σπηλαιώδη σοφικά που το έβγαιναν.
αυτό το νερό ρουφάνε τα δέντρα αιώνες τώρα. Και με τον καιρό γίνονται όλο και πιο μοχθηρά. Λένε οι γερότησες των Θεσσαλικών δασών πως άμα η κούνια του μωρού είναι από ξύλο φλαμουριάς, τότε αυτό θα γίνει σοφό και καλόβουλο. Και η μόνα δεν θα το βρίσκει στο μύθο του και δεν σταματούν να δοξάζουν την καλοσύνη αυτού του πρώτου. Όμως τα δέντρα εκείνου του δάσους έχουν χαλάσει. Οι σκέψεις τους είναι κατάμαυρες και ο κορμός τους έχει κουφαλιάσει. Και κάτω από το φλοιό τους κρύβουν σενάμενους φιάλτες. Τα τσόφλια από τα όνειρα του δράκοντα που κοιμάται κάτω από τα δρακοχώρια. Πριν καμιά πενταριά χρόνια ήταν μια κυρά που τη φοβόντουσαν όλοι, από τα μπελάκια ως τη Λάρισα, γιατί λένε ήταν η μάγισσα Ξακουστή. Δεν έδειχνε το πρόσωπό της άμα τύχαινε να βρεθεί στις παρυφές των χωριών για να αναζητήσει πράγματα που δεν έβρισκε στις ερημιές. Μονάχα φορούσε μια ξύλινη και ανέκφραστη μάσκα, που άμα την κοίταζες, λένε, ευθεία στα μάτια, έπεφτες κάτω ξερό. Όταν ξυπνούσες, έβλεπες στον τοίχο το ημερολόγιο του προηγούμενου χρόνου, αλλά δεν μπορούσες να πείσεις κανέναν ότι ήσουν σε λάθος χρόνο. Αυτή η κυρά, λοιπόν, ένα μεσημέρι είχε ανέβει στην κορυφή του Μπαρμπακίσα και του υποσχέθηκε πως αν της έδινε γκάστρι γεμάτο φίδια, εκείνη θα πήγαινε από τα μπελάκια ως τη σπηλιά με τα πόδια, από το μακρύ το μονοπάτι. Και έτσι και έγινε λοιπόν. Αφού κοιμήθηκε μια νύχτα σε ένα παράκι, 9 μήνες αργότερα γενοβόλησε 7 μικρά επετά. Ξεκίνησε λοιπόν να εκπληρώσει το τάμα ένα μεσημέρι που ο ουρανός ήταν συνεφιασμένος. Δεν πέρασε πολλή ώρα, κι ήρθε και στάθηκε πάνω από το κεφάλι της ένα σύννεφο κατάμαυρο, σαν σμιλεμένο στο σκούρα πέτρα. Και εκείνη ένιωσε το βήμα της να βαραίνει, τα πόδια της σαν μολυβένια. Άρχισε να πηγαίνει πολύ αργά, πολύ πιο αργά από ό,τι είχε υπολογίσει. Και σαν έφτασε στο δάσος με τις φλαμουριές, ο ήλιος είχε δύσκολη προπολού. Έκατσε τότε να ξαποστάσει στην κουφάλια ενός μεγάλου δέντρου που είχε βρει αμαλακά και παχιά. Της φάνηκε τότε της κυράς που τη νύχτα έβλεπε καλύτερα από τον καθένα, πως τα δέντρα απέναντί της την κοίταζαν με κάτι μάτια μεγάλα, σαν γαλωμένα ταψιά, κατάμαυρα, σαν φρεσκοσκαμένους τάχους. Της φάνηκε πως τα δέντρα τη χλέβαζαν με κάτι στόματα, πελώρια, πίσα μαύρα, σαν τα ποδάρια του εφιάλτη. Έκανε να σηκωθεί, μα δεν είχε δύναμη ούτε τα μάτια της να κλείσει. Και έτσι καταδικασμένη έμεινε εκεί να κοιτάει, καθώς ένα από τα δέντρα ανασήκωσε το φλοιό του και της έδειξε τι κρυβόταν από κάτω. Τις φωλίδες του δράκου που την είχε ομοιρογαστρώσει στο φαράκι. Έφυγε την άλλη μέρα από το δάσος μια γυναίκα μασκοφορεμένη, ντυμένη στα μαύρα. Κοίτανε λες και σε κάθε της βήμα έτρεμε όλο της το κορμί σαν δέντρο, σπαγιάζει. Λες και πάλονταν τα μέλη της, σαν κλονάρια τροφικά. Από τότε λένε πως το δάσος έχει γεμίσει φίδια. Και το μαύρο πάτη δεν χρησιμοποιείται πια. Μόνο για κάποιες ξεχασμένες λατρείες της Πρωτομαγιάς.
Την ώρα του χριστουγεννιάτικου γεύματος, τη Θεσσαλική πλευρά του Ολύμπου, οι παππούδες απλώνουν πλάι στο τζάκι μια κουρελού, που πάνω της είναι πλεγμένα πουρνάδια και μελιές με σμαράγδινο νήμα. Ρίχνουν τότε οι γιαγιάδες δυο κούφτες σαλάτι και λένε ένα τραγουδάκι για το κορίτσι που πέρασε κάτω από το δέντρο των Καλικάτζαρων. Σε κάθε ρίζα άφηνε και από ένα δάχτυλο για να απασχοληθούν τα καλλικατζάρια και έτσι εκείνη να μπορέσει να κλέψει τα δώρα τους. Έπειτα, τα εγγόνια κάθονται δίπλα στο τζάκι και παίρνουν από ένα κάστρο. Μετά τα πετάνε ένα-ένα μέσα στη φωτιά. Η μάνα βάζει τη σίτα μπροστά στο τζάκι και όλοι περιμένουν τα κάστρα να σκάσουν. Με το που ακουστεί το πρώτο, πηγαίνει ένα από τα αριστερόχερα μέλη της οικογένειας και ανοίγει την πόρτα με το καλό του χέρι για να καλωσορίσει τον παπαχημόρο. Φυσάει ο παγωμένος βοριάς και πάσει μέσα μια αγκαλιά χιόνι. Καμιά φορά όμως δεν είναι αχωθεί και ο ίδιος ο παπαχημόρος. Τότε είναι που τα παιδιά πρέπει να κρυφτούν κάτω από την κουρελού και να κλείσουν τα αυτιά τους στη συζήτηση των μεγάλων με τον παπαχημόνα. Γιατί λένε πως όποιο παιδί ακούσει αυτά που θα πούν, αποκτά αμέσως μια βαθιά λαχτάρα για τα κρυβοθόρυτα δώρα των Καλικάτζαρων. Και δεν θα αργήσει να ζητήσει την καπνοδόχο του τζακιού και από εκεί να βρεθεί στο δέντρο τους, αυτό που φυτρώνει μέσα από τα πλευρά του δράκου. Τότε το ξεγράφουν το παιδί. Γιατί ακόμη και αν αφήσει τα δάχτυλα και καταφέρει να κλέψει τα δώρα, έχει γίνει πια δρακοπέδι και δεν θυμάται την ανθρώπινη οικογένειά του. Τους δύο μουσικούς μου συνεργάτες, τον Μάριο ή Καλικάτζαρο, στα πλήρια.